Ας πούμε, ένας μαθηματικός λέει, θα σας δείξω μια μαθηματική απόδειξη. Όχι. Θα σας δείξω μια απόδειξη. Okay. Οι δημοσιογράφοι θα σας πούν, σήμερα είναι ιστορική μέρα. Ωραία. Θέλω λοιπόν τώρα να διαβάσετε ένα βιβλίο της ιστορίας και να μου πείτε πόσες φορές έχετε δει μέσα στο βιβλίο ιστορίας ότι αυτό είναι ιστορικό. Σας λέει ένας δικηγόρος, είναι μια νομική απόφαση. Όχι ρε μαλάκα, δεν είναι νομική απόφαση, είναι απόφαση του δικαστηρίου. Νομική είναι άλλο. Αυτό είναι μια επίπτωση. Δεν βγάζει η νομική απόφαση μόνη της. Κάποιος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος. Μας εντάξει, το βλέπετε σαν διαφορά. Αλλά να ξέρετε, εγώ όταν βλέπω ας πούμε στις επιστήμες, επειδή λόγω μαθηματικών μου λένε αυτό είναι μαθηματική απόδειξη. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει μαθηματικά. Γιατί όταν έχει μαθηματικά το λέμε απόδειξη. Εσύ κάνεις γλυκά γλυκά. Ε, γιατί έχεις και αλμυρά γλυκά. Λες όχι. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Όταν κάποιος δεν ανήκει σε κάποιον και χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο του, σας αποδεικνύει ότι δεν ανήκει. Η υπεριστορία δεν έχει ανάγκη να αναδείξει ότι είναι ιστορική. Η ιστορία όμως πρέπει να αποδεικνύεται συνεχώς. Το θέμα είναι πώς. Άρα είναι αυτό που σας είπα με τη γέφυρα. Η γέφυρα η κρεμαστή έχει ένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Την έχετε τη γέφυρα, την κρατάτε από πάνω, αλλά αυτό το από πάνω κρατιέται από κάτω. Εντάξει. Η γέφυρα αερίου αντίρρου την έχετε δει. Γιατί είναι μισή. Ωραία. Τη γέφυρα αερίου αντίρρου, εσείς βλέπετε ότι ας πούμε η γέφυρα κρατιέται από κάτω. Αυτό που είναι ωραίο είναι ότι το κάτω κρατάει το πάνω που κρατάει το μέσο. Πρέπει να πεις τα παιδιά, είναι ανώμαλοι. Δεν μπορούσα να βάλουμε μια γέφυρα πολύ απλή και να τα βάλουμε πάνω και να κάνουμε. Όχι, γιατί δεν κολλάει με τον ίδιο τρόπο. Τώρα που έχει καλό αυτή η γέφυρα, είναι ότι άμα ρίξεις έναν πυλώνα, όλοι οι άλλοι μένουν. Το ξέρετε, ελπίζω, σιγουριά, ρε παιδί μου, όταν πάτε σε αυτή τη γέφυρα είστε εντάξει. Κάντε μια στάση κάθε πυλώνα. Όταν είστε ανάμεσα στους δύο πυλώνες, να σκέφτεστε πού είναι τα τέτοια. Άρα, ένα παράδειγμα, ας πούμε, πολλοί Έλληνες πίστεψαν στη γέφυρα Ρίου Αντίρρηου όταν έπεσε κεραυνός πάνω. Επειδή έπεσε και είδαν ότι δεν έκανε τίποτα, γιατί είχαν πει νι, 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 αυτά τα πράγματα, τα είδαν. Άμα είχε γίνει κάτι, ποιος περνούσε. Άρα, λέω λοιπόν ότι η γέφυρα ανήκει στο Ρίο ή στο Αντίρρηο. Σκεφτείτε το τι εννοώ με αυτό. Το Αντίρρηο ονομάζεται λόγω του Ρίου. Η γέφυρα λέγεται γέφυρα Ρίου Αντίρρηο. Που είναι αστείο άμα το σκεφτείς. Εντάξει, είναι σαν να λες κορώνα, όχι κορώνα. Προσπαθώ να σας πω ότι η γέφυρα, επειδή είναι η ακμή από τις δύο κορυφές, έχει πάρει τα δύο ονόματα για να πει ότι είναι δύο συνδεδεμένα σημεία. Okay. Λέω, το Ρίο μπορεί να έχει μια ιστορική οντότητα. Το Αντίρρηο πάλι το ίδιο. Η γέφυρα, δεν είναι το απίστευτο, είναι υπεριστορική. Για ποιο λόγο? Είναι μόνο ανθρώπινη. Είναι. Άρα είναι το ίδιο που σας λέω συχνά με τα μέταλλα. Εμένα άμα μ' αρέσει ο Μπρούτζος, είναι επειδή δεν υπάρχει ο Μπρούτζος στη φύση. Ο Μπρούτζος είναι τεχνητός. Εντάξει, είναι ένα κράμα που δεν υπάρχει. Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από το χρυσό, γιατί ο χρυσός υπάρχει, είναι ένα φυσικό. Ωραία. Ο Μπρούτζος λοιπόν, άμα το σκεφτείτε καλά, που χρησιμοποιούμε να κάνουμε τα αγάλματά μας, στην πραγματικότητα τι κάναμε? Δεν φτιάξαμε αγάλματα μόνο με ένα μέταλλο. Φτιάξαμε το μέταλλο για να φτιάξουμε τα αγάλματα. Θα δείτε. Πώς πάω να πω. Το κράμα, όταν το φτιάχνεις, είναι η βαθιά ιστορία.
φορές που χρησιμοποιεί ένα μέταλλο. Εντάξει. Άμα πάρει λοιπόν τώρα τα μέταλλα αυτά που είναι ανοξείδωτα, είναι εντάξει, άμα πάρετε χρυσό, αλλά θα δείτε ότι ακόμα και με το χρυσό και στην αρχαιότητα, Ολυμπία κτλ., στην πραγματικότητα πολύ συχνά ήταν αυτό που λέμε επίχρυσο. Από κάτω υπήρχε ένα στήριγμα. Εντάξει. Άρα η ιδέα ποια είναι, δεν έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι για να κάνουν γλυπτική υψηλού επίπεδου με μέταλλα έφτιαξαν κράμα. Αυτό είναι πλαστικότητα εγκεφάλου, δεν είναι προσαρμοστικότητα. Δεν προσαρμόστηκαν στα μέταλλα. Πήραν τα μέταλλα, έφτιαξαν ένα καινούριο κράμα και με αυτό το καινούριο κράμα δημιούργησαν τα γλυπτά. Το γλυπτό που βλέπετε, ουσιαστικά γιατί είναι φτιαγμένο, από τι? Είναι φτιαγμένο από την πρόσβαση στην βαθιά ιστορία και να φτιάξει υπεριστορία έτσι ώστε το γλυπτό να μείνει. Αυτό ήθελα να πω σήμερα. Είστε ελεύθεροι τώρα.